Πρέπει να μιλάω δυνατά. Πολύ! Είμαστε τόσο γκάου που ταξιδέψαμε την ίδια μέρα, αλλά με διαφορετικό καράβι. Καθένας. Και έχει πάρα πολύ βροχή εδώ στην Ινδία που ήρθαμε με τους μουσόνες. Ξυπνήσαμε το πρωί, να ξέρετε, κάναμε γυμναστικούλα όλα που λέμε. Η γυμναστική του Στέλιου ήταν δύο σετ από 10 μπάρπις και κλάση. Μετά ξάπλωσε στο καναπέ. Μόνο αυτό ήταν τρία σετ τουλάχιστον, έκανα κοιλιακού στα εικοσάρια που μου έχει πει. Τρία σετ, τέσσερα με αυτά που μου έβαλε στο τέλος να κάνω. Κοιλιακού δεν έκανε. Λέω κοιλιακού, κάμψες. Κάνα μία έλξη. Μία, μισή, αλλά ήταν σε καλό δρόμο. Έκανα και τα σκαλάκια αυτά που πηδάω, πώς τα πες. Υποτυπώ the jump box, αλά. Αυτό, το jump box κάνω. 30 πόντους. Εντάξει, είναι μαλάκα. Στην αρχή είμαι ακόμα, δηλαδή, τι είναι, 30 πόντους. Θα φτάσουμε τα 70. Θα είναι σαν να πηδάω μισό εμένα. Πέσει να είμαστε στην ώρα μας. Όχι. Είσαι μαλάκα, δεν εμείς στην ώρα μας. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε μαλάκα. Ροκστάρε. Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα. Εντάξει, ο κακομοίρης ο Κιτσαντάς μου λέει μαλάκα. Ναι, γιατί ο Κιτσαντάς ήταν στην ώρα του. Θα είμαι από τη μια μισή εκεί, μην αργήσετε. Για πάρτε ένα τηλέφωνο έτσι από περιέργεια. Εμείς του είπαμε δύο, ήμασταν κύριοι. Του είπα δύο. Του είπες δύο. Του είπα δύο. Καλά, μπορεί. Πού είσαι, μανάρα? Είμαι στην Πατησίων. Πατησίων, δεν έχεις φτάσει στο μαγαζί? Σε 5 λεπτά εκεί είναι μαλακή. Όχι, γιατί αγχώθηκε ότι θα αργήσουμε. Έτσι κάνει ο άνθρωπος, ρε μαλάκα, ο σωστός, γαμημένε. Εγώ, ρε μαλάκα, δεν σου είπα ότι δύο θα είμαστε εκεί. Και ποιος σου είπε ότι εγώ σε πιστεύω? Τέλος πάντων, Ελευσίνα είμαστε, ερχόμαστε. Είστε. Ελευσίνα. Θα σου γαμίσω. Και θα κάνουμε και στάση. Ρε μαλάκα, μια μισή είναι η ώρα. Η ώρα είναι 2 παρά 20. Είναι και 35, να τα βρούμε στη μέση. Είναι και 35. 38 γράφει το ρολόι του εδώ. Πάει μπροστά αυτό. Εγώ είμαι 2 παρά εκεί πέρα. Τελειώνεται. 2 η ώρα θα είμαστε και εμείς εκεί. Άντε, κατά τις 2.30 θα είμαστε εκεί. Όχι ρε, πιο νωρίς θα είμαστε. Βάλε GPS. Να ρωτήσω κάτι εσάς που βλέπετε γενικότερα. Έβλεπα προχτές ένα άλλο πάρα πολύ γνωστό vlog, ρε παιδί μου, σαν το δικό μας. Έβλεπα προχτές, ρε παιδί μου, το Μαλιάτσι και το Μάγκης που κάνανε το καινούργιο το θάψο το σενάριο και κράζανε πάλι Παπακαλιάτη. Ήτανε το σκηνικό που είδα, ρε παιδί μου, που αναφέρεται πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις φάσεις με το τρέξιμο των ζευγαριών. Τα ερωτευμένα ζευγάρια τρέχουν στις ταινίες. Ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, έχει τρέξει ποτέ κανένα σας με γκόμενα πουθενά? Δηλαδή, έχετε βρει τώρα την γκόμενα, θα πάτε κάπου και τη πει άλλα να τρέξουμε? Δεν τη το λες, τρέχει ανέμελα. Είναι ερωτικό παιχνίδι. Εσύ έχεις τρέξει? Όχι, βέβαια. Ποιος, ένας να βγει και να πει: εγώ έχω τρέξει με την κόμενά μου. Την έχω πάρει και έχουμε πάει σε μια παραλία και τρέχαμε. Είναι ηλίθιο. Βρε βλάκα όμως, αυτός γαμάει μανούλες με αυτόν τον τρόπο. Ποιος? Κυριολεκτικά. Ο Παπακαλιάτης. Μα δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάω για. Ήταν πιο musical, δεν ξέρω. Ποιο ήταν, μωρέ μαλάκα, musical? Πλάκα κάνεις, όλος ο ελληνικός κινηματογράφος είχε στάνταρ μουσική και τραγούδι σε ένα ονειρικό, σε ένα μπαρ. Ναι, αλλά μιλάμε και για σύγχρονο κινηματογράφο. Πάλι κάποιος τρέχει, παίζει, κάνει, ράνει. Κρατάμε τις παραδόσεις. Μόνη παράδοση που γαμάει και πρέπει να ήταν η εθνική γιορτή είναι η Τσικνοπέμπτη. Κυρίε του Πάσχα. Ναι, εγώ... αλλά τώρα αυτά που είπες έχουν τσαμπούνα, έχουν, πώς το λένε, έχουν κλαρίνο. Τσαμπούνα γαμάει και το κλαρίνο. Τσαμπούνα γαμάει. Ναι, όχι, κλαρίνο δεν τον μπορώ, φίλε. Κλαρίνο γαμάει, φίλε, απλά δεν έχει ακούσει καλό κλαρίνο. Μόνο Βικ. Γιατί ίσως Βικ σ' αρέσει, είναι μαλάκα. Σ' αρέσει γιατί γίνει μια σωστή παραγωγή. Δεν έχει τέρμα έκο, δεν έχει τέρμα βαβούρα, δεν λένε οι τραγουδιστές στα μισά όπως κάνουν στα πανηγύρια στα μέρη μου. Προσπαθεί να πει στίχο για δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Λένε αυτοί είναι κάτι άλλο. Από κάποια άλλη χώρα έχουν έρθει. Έχουν μόνο φωνή εντάκει. Μόνο Α και Ου. Και δάμπλο δεν φουχούρε. Θέλω να σε δω. Να παρακαλάς. Κρυοσάουνα. Κρυοσάουνα. Αλήθεια τώρα. Για εποχή. Πληρώνει κάποιος. Πληρώνει για να κάνει κρύα σάουνα. Μπροχάει. Έλα, αγαπή. Ναι. Χριστό. Πού βρίσκεστε? Αττική οδό. Αττική οδό. Από εκεί μας έβγαλε το GPS, ήταν το πιο γρήγορο.
καλά. Δεν πέσω μισή ώρα, 40 λεπτά ακόμα. Για να φτάσουμε. Ναι. 20 λεπτά λέει το GPS. Δίπλα είστε. Όχι, είμαστε στην 6. Ελευσίνα ήταν τα μαλάκα πριν οι μισή 40 λεπτά. Ελευσίνα θα είναι σε 40 λεπτά. Από Ελευσίνα. Πριν 40 λεπτά. Όχι, μάλλον. Έτσι. 4 διάρκεια του κόψα. Στα αριστερά μας περνάμε το όμορφο Καματερό. Ωραία, μαλάκα, παγούλα μας τα κόμμα. Έτσι, Λάκα Καματερού λέει εδώ. Και μεγάλος Βασίλειος, φίλε. Είναι το εργοστάσιο των παιχνιδιών. Με κάτι νάνους ξωτικά, τα έχει σκλαβάκια μέσα. Δουλεύουν για ένα πιάτο φαΐ. Κατά άλλους, η φάση που έχει στήσει ο Άγιος Βασίλης είναι κομμουνιστική κοινωνία. Δεν είναι καθόλου κομμουνιστική κοινωνία. Ότι όλοι δουλεύουν για το γενικό καλό. Μα δεν είναι γενικό καλό. Για κάτι μούλικα που θα τους πάει τα δώρα δουλεύουν. Δεν πάει έτσι. Πιο καπιταλιστικά δεν γίνεται. Ναι, αλλά είναι δωρεάν. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν καρπώνονται τον κόπο τους. Τον καρπώνονται τρίτη. Τα ξωτικά δεν έχουν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγή στα χέρια τους. Αλήθεια τώρα. Τα στρουμφάκια. Ναι. Δεν είναι μια κομμουνιστική κοινωνία. Όλοι εργάζονται για να έχουν. Τι σημαίνει Smurf, ξέρεις. Όχι. Soviet men under red father. Smurf. Και ο Γκάρντομελ τι σχέση έχει. Ο Δρακουμένερ, μαλάκα, είναι ο καπιταλισμός. Αυτός που θέλει να τα πάρει τα στρουμφάκια, να τα εκμεταλλευτεί για να βγάλει χρυσάφι. Να βάλω τούρμπο ή να τα αφήσω έτσι. Όχι, μωράς το έτσι. Να πατήσω το κουμπί. Όχι, 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 όχι. Καλά πάμε. Να κάνω μια άλλη ερώτηση εγώ. Κάτι να παιδί μου, κάτι να. Γιατί αφού μπορείς ξέρεις... Μπορείς να με λες σοφό γέροντα. Σοφέ γέροντα. Έτσι, μπράβο. Αφού ξέρεις ότι θα καθυστερήσεις. Ναι. Γιατί δεν μπαίνεις σε διαδικασία να πεις στον άλλον ότι ξέρεις τίποτα. Πάμε αλλού. Γιατί η αναμονή και η αγωνία. Ναι. Ρε παιδί μου, πώς να σου δώσω καταλάβεις. Ξέρεις ότι βγαίνει μια αγαπημένη σου ταινία. Χριστό. Το ανακοινώνουν 2 μήνες πριν. Ναι. Δεν έχεις αυτή την αγωνία μέχρι να βγει, το σκέφτεσαι συνέχεια. Περνάει πιο γρήγορα η ώρα. Όταν στον άλλον πεις ότι θα αργήσω και του έχεις δώσει ώρα και είσαι στην ώρα σου. Δεν έχει ουσία. Δεν έχει excitement. Αυτό που είπες, ξέρεις ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία. Αυτός που σου λέει ότι σε 2 μήνες θα βγάλω ταινία, βγάζει σε 2 μήνες την ταινία. Να σου πω, ποιος είναι ο σοφός γέροντας στο παρεάκι μας τώρα, δεν κατάλαβα. Εγώ είσαι. Ε? Ωραία, εντάξει, άκυρο το θέμα όντως με το παράδειγμα όντως με την ταινία, οκ. Okay. Αλλά όντως δίνεις στον άλλον κάτι να περιμένει. Δηλαδή στη φάση όταν έρχεσαι, είναι αγαλιάζει η ψυχή του, ήρθε επιτέλους. Εγώ νομίζω πως θα σε δει και θα σου πει πού σε ρε πούστη. Παναγία, οκ. Okay. Στιντ ρε φίλε, Στιντ, Honda, wannabe Harley. Ναι, αλλά σκυλή. Ναι, αλλά wannabe ρε φίλε. Ναι, αλλά σκυλή. Ναι, αλλά wannabe. Πάμε. Πάμε, περιμένει ο Κιτσαντάς. Λέω, πάρ' το Κιτσαντά και πες το ότι φτάσαμε, ότι είμαστε απ' έξω, αν φύγει. Πώς τον αντέχεις, ρε. Πες μου, αυτό το κάνει συνέχεια. Έλα, είμαστε απ' έξω, ψάχνουμε να παρκάρουμε τώρα. Γαμώ το Χριστό σου, γαμώ το Χριστό σου. Μόνο τα πούνε 2-2 παρά, και είναι 3 και 20 πάει. Όχι, λέω από την ώρα που σου είπα ότι είμαστε δικαίω εδώ, πόση ώρα κάναμε. Σου λέω ότι λέει 20 λεπτά. Θα σου πω ότι μου λες έχει να παρκαρώ απ' έξω πριν 25 λεπτά. Πριν 25 λεπτά ήταν αυτό. Ώρα. Ρε μαλάκα, ήμασταν στην Αχαρνών εκείνη την ώρα. Αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση. Το κορυφαίο είναι ότι ξέρει ότι δεν τον πιστεύω, αλλά συνεχίζει. Είναι αυτή η σχέση αγάπης που έχω. Ο λόγος που δεν θα κάνουμε ποτέ καριέρα είναι αυτός. Αλλά όχι, το να πάρω τηλέφωνο μαλάκα. Θα αργήσω γιατί είμαι μαλάκα. Εντάξει, άργησε. Όχι, να σου πω τι έγινε. Ακριβώς αυτή την ερώτηση του έκανα εγώ. Του λέω ρε μαλάκα. Αφού ξέρεις πως θα καθυστερήσεις. Γιατί δεν λες τον άλλον. Όχι, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στο Στέλιο για απόψε. Ανέβηκε σε ένα stage με τον boy του. Και φοράει κολάν. Φορούσε κολάν. Να πάει να χεστεί και το ελαφρύ λιλά. Με σχισμένο τζιν φορούσε και κολάν. Και η αντρίλα και η γυμναστική. Ο τύπος ανέβηκε πάνω για να δείξει το κολάν του. Στέλιο και ψηλότερα, φίλε, εύχομαι. Μπράβο, ευχόμαστε να συνεχίσει και το tour vlog και όλα. Μακάρι, μπράβο, παιδιά. Κι άλλη γυμναστική. Εγώ φεύγω. Γάμωσε, bye. Φεύγω. Τι κρύο είναι αυτό. Ω, να σου γαμίσω με κοντομάνικο, πες το μου.
Στέλιος Μαγαλιός μέσα, έδωσε ρέστα, μέσα. Στο παράθυρο πάνω ήταν. Μέσα είναι και αυτό, δεν πειράζει. Και εμείς, σαν αυθεντικοί Αριανοί, IT, ήρθαμε εδώ, πετάξαμε. Ακούσαμε και γουστάραμε. Και Αριστοτέλης Μπατιστάτου στην κάμερα που γαμάει και δέρνει. Πάμε μέσα και. Γιατί δεν έχει ψόφο. Θέλουμε να μας πεις πόσα πιστεύεις ότι κάνει άλματα το κακουρό στα 10 μέτρα. Τι δημοκρασία έχει απ' έξω. Στην έρημο της Αυστραλίας. Έχει τουλάχιστον 48 υποσκιά. Φαγωμένο καγκουρό. Ναι. Είχε κοιμηθεί καλά το βράδυ. Είχε κοιμηθεί και είχε φάει κιόλας. Δεν έχει πει νερό, δεν έχει πει νερό. Δεν έχει πει νερό. Στα 10 μέτρα πόσο άλματα έχει κάνει. Το ενήλικο καγκουρό. Ναι, το ενήλικο καγκουρό. Το ενήλικο καγκουρό. Στα 10 μέτρα θεωρώ ότι κάνει μισό άλμα αυτή. Μισό άλμα. Σε νορμάλ συνθήκε σε κυνηγητό. Σε νορμάλ. Χόπινγκ, χόπινγκ. Χόπινγκ. Στα 10 μέτρα θα πω 3. 3. Και αυτή είναι η απάντηση μου, θα κλειδώσω. Φίλε μου, έχασες, πρέπει να μας βάλεις 3 σφινάκια. Το ήξερα ότι είναι παγίδα. Ένα στον κύριο. Ένα σε μένα. Ένα σε σένα. Να μαζί σου, ναι. Στα καγκουρό. Στα καγκουρά. Αυτό. Αυτό. Πάμε έξω να κάνουμε κλείσιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε... το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Ωραία, μαλάκα, πάμε μέσα.